Η καρδιά του handball θα χτυπά στα Γιάννενα από τις 28 Ιουνίου μέχρι τις 2 Ιουλίου, καθώς στην Ηπειρωτική Πρωτεύουσα θα πραγματοποιηθεί το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παιδών του handball. Πρόκειται για μια μεγάλη διοργάνωση που θα φέρει στην πόλη τις 12 καλύτερες ομάδες της χώρας. Ανάμεσα στους 12 κορυφαίους που θα δώσουν τη μάχη για τον τίτλο είναι και ο ΑΟ Ιωαννίνων. Οι αγώνες, όπως είπε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Καραμπίνας, πρωτεργάτης που έχει συνδεθεί το όνομά του με το handball, θα δοθούν στο κλειστό της Λιμνοπούλας και στο γυμναστήριο του Πανεπιστημίου. Είναι γεγονός ότι μετά από 40 χρόνια προσφορά στο ελληνικό handball, η ομάδα των Ιωαννίνων φιλοξενεί το 40ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίδων στο handball. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται τέτοια διοργάνωση στην πόλη των Ιωαννίνων και πιστεύω ότι θα είναι επιτυχής, γιατί συμμετέχουν μαζί μας η Ομοσπονδία Χειροσφαίρης Ελλάδος, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, η Περιφέρεια Ηπείρου, ο Δήμος Ιωαννιτών, το Επιμελητήριο Ιωαννίνων, το ΠΙΑΚΙ και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Όλοι αυτοί οι φορείς θα συνδιοργανώσουμε μαζί με τους χορηγούς μας το 40ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, όπως σας είπα. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται. Θα γίνει στις εγκαταστάσεις της Λιμνοπούλας και στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο από τις 28 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου. Οι αγώνες θα γίνονται 28 το απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 9.30 στο κλειστό γυμναστήριο της Λιμνοπούλας και αντίστοιχα τις ίδιες ώρες στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο. Στις 29 το πρωί από τις 9 μέχρι τις 1.30 και το απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 9.30 το βράδυ στη Λιμνοπούλα και στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο. Εκεί από τις 12 ομάδες που είναι στην τελική φάση θα αποκλειστούν οι 6 και θα συνεχίζουν οι άλλες 6 ομάδες. Στις 30 του μηνός το απόγευμα από τις 4 μέχρι τις 9.30 στη Λιμνοπούλα, 1 του μηνός το πρωί και το απόγευμα πάλι στη Λιμνοπούλα και 2 του μηνός θα γίνουν οι τελικοί αγώνες και οι απονομές περίπου στις 2:30 το μεσημέρι στο γήπεδο της Λιμνοπούλας. Σίγουρα η ομάδα μας που συμμετέχει, ο Αθλητικός Όμιλος Ιωαννίνων, είναι πρωτόγνωρο για αυτά τα παιδιά. Ήδη έχουμε 2 παιδιά στην εθνική ομάδα και από εκεί και πέρα θα δούμε πώς θα πάνε οι αγώνες και ελπιστούμε για το καλύτερο και για την ομάδα μας αλλά και για την διοργάνωση των αγώνων.